ξεκινάω με μια παρατήρηση πάνω στο τελευταίο που είπε ο Πολυμέρης. Επειδή συμφωνώ μαζί του, αν παρατηρήσει κανένας ποια είναι αυτά τα βιβλία που προσφέρει η ναυαρχίδα της δεξιάς Δημοκρατία κάθε εβδομάδα στους αναγνώστες, θα δει ότι πρόκειται για τη σειρά των εκδόσεων Πελασγός του κυρίου Γιαννάκαινα, ο οποίος είναι ένας ακροδεξιός πρώην συναγωνιστής του Βορύδη στο ελληνικό μέτωπο. Τα βιβλία δε αυτά είναι κυριολεκτικά σκουπίδια. Δεν είναι κάποιες δεξιές απόψεις ή κάποιες άλλες απόψεις κτλ. Πρόκειται περί απολύτως... είμαι σίγουρος ότι δεν τα διαβάζει και κανένας. Περισσότερο είναι όμως, έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Έχουν τον τίτλο αυτών, που το ένα λέει η ιδεολογία του Παπαδόπουλου και η 21η Απριλίου, μετά ποια καλά έκανε η Χούντα στην Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, εδώ είναι η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης και των εφημερίδων και ημών των δημοσιογράφων. Γιατί ναι μεν στην αναθεώρηση ή στην ηγεμονία της δεξιάς στον χώρο της αφήγησης της ιστορίας, οι επιστήμονες ιστορικοί έχουν τον πρώτο λόγο, όμως την δουλειά, τη βρωμοδουλειά την κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Η αναθεώρηση της άποψης για τον Μεταξά ξεκίνησε από το τηλεοπτικό Sky, από εκπομπές πολύ σοβαρές κατά τα άλλα, από τους φακέλους του κυρίου Παπαγελά, όπου τι έγινε. Δεν είπε κανένας φυσικά ότι ο Μεταξάς ήταν ένας γνήσιος δημοκράτης. Υπόθηκαν όμως όλα τα παλιά στερεότυπα για τα καλά της δικτατορίας, αναντήρητα, όπως φυσικά το όχι, αλλά και η εργατική πολιτική της δικτατορίας Μεταξά, δηλαδή το τι έκανε το ΙΚΑ, ότι εφάρμοσε πρώτη φορά το 8ωρο, ότι εφάρμοσε για πρώτη φορά συλλογικές συμβάσεις. Μέχρι στην ίδια εκπομπή των φακέλων λέχθηκε ότι ήταν και το παράδοξο αυτής της δικτατορίας, ότι ήταν πολύ φιλελεύθεροι στα γράμματα και στις τέχνες. Αυτά δεν στέκουν σε καμιά φυσικά σοβαρή συζήτηση, διότι ούτε καν το όχι. Όμως το θέμα είναι πώς απαντούσαμε και πώς απαντάμε απέναντι σε αυτά. Το σύνθημα της αριστεράς, ότι το όχι το είπε ο λαός, είναι μεν συμβολικά σωστό, με την έννοια ότι ο λαός δεν ήθελε να υποκύψει ο Μεταξάς. Όμως η απάντηση είναι τι έγινε εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Μεταξά. Δεν είπε κανένα όχι ο Μεταξάς ως γνωστόν, και το ξέρουν όλοι οι ιστορικοί και όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη Γεωδός αυτή την... Είπε «Alors c'est la guerre», δηλαδή απάντησε στο τελεσίγραφο που του έδωσε ο Ιταλός πρέσβης, ότι άρα πρόκειται περί πολέμου. Εντάξει, του τύπου ότι εντάξει, το έλαβα το μήνυμά σας, πολεμάμε. Αυτό είναι ένα απλό ανεκδοτολογικό, αλλά και τα υπόλοιπα όλα. Δηλαδή όλα η ιστορία του ΙΚΑ, των συμβολικών συμβάσεων κτλ. Όλα αυτά είχαν θεσπιστεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Και στη Γεωδός να ψάξει κανένας, το βρίσκει αυτό το πράγμα. Μια σοβαρή ερευνητική εκπομπή δεν μπορούσε, φυσικά μπορούσε. Αλλά αρκούσε και αρκεί να απαντήσει κάποιος σε κάποια υποτίθεται κοινή γνώση που υπάρχει, και πάει παρακάτω, στην ουσία υιοθετώντας κάποια λανθασμένα στερεότυπα για να πει κάτι διαφορετικό. Ή ακόμα το άλλο στο περιβόητος μύθος, ότι εντάξει ήταν δικτάτορας, ήταν όλα αυτά ο Μεταξάς, αλλά
στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό ήταν που προετοίμαζε τις ένοπλες δυνάμεις. Και σε αυτό υπάρχουν πολύ σοβαρές απαντήσεις, διότι για άλλο πόλεμο προετοίμαζε προς τα βουλγαρικά σύνορα ο Μεταξάς και στα ελληνοαλβανικά σύνορα οι δυνάμεις οι ελληνικές ήταν αποδυναμωμένες κτλ. Τα λέω αυτά για να προχωρήσω σε αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο και που έχει και κάποια μεγαλύτερη επικαιρότητα λόγω αυτού του περιβόητου άρθρου του Καλύβα στην Καθημερινή, το θέμα της δικτατορίας. Τα δύο βασικά που υπόθηκαν από το Καλύβα είναι ότι πρώτον, ό,τι και να λέμε, υπήρχε λαϊκή απήχηση την περίοδο της δικτατορίας και δεύτερον, υπήρχε ό,τι και να λέμε, ότι αυτή ήταν που μας έκανε, κορύφωσε την ανάπτυξη και έτσι είμαστε σήμερα σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, μέχρι το 2010. Λοιπόν, πρόκειται περί εντελώς χυδαίων μύθων και λέω χυδαίων επειδή είμαι ο μόνος από την Ομίγυρη που έχω ζήσει εκείνα τα χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λέει ο κύριος Καλύβας. Η λαϊκή απήχηση θα ήταν αν πάρει κανένας υπόψη του τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, τις συγκεντρώσεις. Δεχόμαστε λοιπόν τα δημοψηφίσματα αυτά ως αβίαστα, ως προϊόντα της ελεύθερης βούλησης του ελληνικού λαού. Δεχόμαστε τις συγκεντρώσεις των οργανωμένων ομάδων, σωματείων κτλ. Ως γνήσιες και λαϊκές. Σας λέω ότι ήδη από το 1969 και ήμουν παρόν, στο Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε, είναι μια σκηνή όπου 50.000 μαθητές της Αθήνας γιουχάρουν τον Παπαδόπουλο. Δεν τον γιουχάρουν επειδή ήταν αριστεροί ή αντιστασιακοί, αλλά επειδή ξέρανε ότι τι ήταν αυτό το πράγμα. Και από τα σπίτια τους είχαν εισπράξει αυτή την αντίθεση. Ήδη σας λέω, Απρίλιος του 1969. Ήμουνα μέσα και ξέρω πόσο αυθόρμητο, αλλά και πόσο πάνδυμο ήταν αυτό. Η απόδειξη για την λαϊκότητα της δικτατορίας είναι και εύκολο να την βρει κανένας, γιατί και ο κύριος Καλύβας το λέει κάπως ότι αν λάβουμε υπόψη μας κάποιους που το λένε από τότε και τα λοιπά, χωρίς να τους κατονομάζει βέβαια. Ο λόγος που δεν προχώρησε σε οποιασδήποτε εκλογές η Χούντα ήταν ακριβώς αυτός. Το σχέδιο του Παπαδόπουλου ήταν να φτιάξει ένα σύνταγμα στα μέτρα του, να κάνει εκλογές, αλλά εκλογές και να βγει ο ίδιος με εκλογές, με τους όρους που αυτός φανταζόταν. Είχε ήδη αποσχηματιστεί από το στράτευμα και ήταν έτοιμος για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το τόλμησε και δεν πρόκειται να το τολμήσει, γιατί ήξερε, αυτός ήξερε πόση απήχηση είχε και ότι αν πραγματικά προχωρούσε έστω και σε ελεγχόμενες εκλογές θα γινόταν αυτό που έγινε στο φοιτητικό κίνημα. Γιατί τι ήταν το φοιτητικό κίνημα, πώς έγινε το φοιτητικό κίνημα στην δικτατορία. Προσπάθησε να κάνει μια δοκιμή το καθεστώς, να δεχθεί ελεγχόμενες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους από το 1972, με αποτέλεσμα όλοι οι φοιτητές να καταλάβουν το φιάσκο και να αποκτήσει η αντίσταση στη Χούντα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου διαστάσεις όχι απλά πλειοψηφικές, αλλά σχεδόν πανψηφία, με τους χουντικούς φοιτητές να τους έχουμε δακτυλοδεικτούμενους. Αυτό είναι η πρώτη απόδειξη για τη λαϊκότητα της δικτατορίας. Αλλά και μόλις έπεσε η δικτατορία. Πώς έπεσε καταρχήν η δικτατορία. Την ημέρα, η 23η Ιουλίου του 1974, είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα,
γιατί καθόρισε και τη συνέχεια. Δεν έγινε ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει ο Γκυζίκης και ο Ιωαννίδης, παραχωρώντας έντρομη κάτω από το βάρος της εθνικής τραγωδίας την εξουσία στους πολιτικούς. Τι έγινε? Συγκεντρώθηκε όλος ο λαός, όλος, τέλος πάντων, εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι έξω, χωρίς καμία πολιτική προετοιμασία, χωρίς καμία πολιτική κατεύθυνση, χωρίς πανό και... Μόνο και μόνο με την είδηση Αρβίλα στην αρχή, που αποδείχθηκε αληθινή, ότι πέφτει η Χούντα. Δεν υπήρχε ένας χουντικός να πει, να βγει έξω και να πει, παιδιά, ζήτω ο Παπαδόπουλος. Αυτό και ο τρόπος που έγινε, άμα δείτε και τις αναμνήσεις, ακόμα και του Μαρκεζίνη για αυτή τη μέρα, προσδιόρισε και, και το τι έγινε στις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Προσδιόρισε το γεγονός ότι νομοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προσδιόρισε το ότι διευρύνθηκαν τα όρια της δημοκρατίας πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήθελε ο Καραμαλής, με βάση αυτά που ξέρουμε, που αυτά τα τελευταία που έγραφε ακόμα και την περίοδο της δικτατορίας, για το τι οραματιζόταν ως μεταπολιτευτικό καθεστώς. Άρα, μπορεί να μην έριξε το Πολυτεχνείο ή η αντίσταση τη δικτατορία, η αντίσταση όμως του ελληνικού λαού προσδιόρισε το εύρος της μεταπολίτευσης. Και τι έγινε στις πρώτες εκλογές του 1974, που προσπάθησε η Χούντα να κατέβει? Μαζεύτηκαν 400 κάτω από το μέρος που έβγαζε λόγο ο Γαρουφαλιάς ως αρχηγός ενός σχήματος που φτιάχτηκε άρον-άρον για να εκφράσει τους χουντικούς, την ΕΔΕ. Ο Γαρουφαλιάς, αποστάτης του κέντρου και ο υπεύθυνος για όλη το δράμα του 65, δεν βρέθηκε καν ένας χουντικός να αναλάβει αυτή την... Φάνηκε κάποιο, ανάλαβε κάποιος, υποτίθεται, πιο δημοκράτης. Και μαζεύτηκαν οι 500 χουντικοί και γύρω από τους 500 χουντικούς 100.000 Αθηναίοι με τα γνωστά συνθήματα που δεν χρειάζεται να τα πω. Τέλος πάντων, πήδα κάτω αρχηγέ, Πέτρο μαλάκα ήρθαμε για πλάκα κτλ. Αυτά τα λέω για να πω ότι όχι απλώς δεν είχε λαϊκό έρισμα η Χούντα, αλλά δεν τολμούσε στη μεταπολίτευση, όχι επειδή ήταν το καθεστώς του Καραμαλή ή το μεταπολιτευτικό τρομοκρατικό. Το αντίθετο. Ο Καραμαλής ζούσε με τον τρόμο νέου πραξικοπήματος. Κρυβόταν το βράδυ σαν από γιάφκα σε γιάφκα. Λοιπόν, όμως αυτοί ήταν οι άνθρωποι της Χούντας, ποτέ δεν μπόρεσαν να ξαναστηθούν και αυτό είναι ιστορικά τεκμηριωμένο από 10. Το να το γράφει κάποιος ιστορικός αυτό το πράγμα και να το φιλοξενεί μια μεγάλη εφημερίδα είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο ατόπιμα που δείχνει περισσότερο αυτό το χαρακτήρα της περίοδου που αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πολυμέρης. Βεβαίως, είχε προηγηθεί και πριν από 3 χρόνια ένα συνέδριο ιστορικό, μάλιστα υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, στο οποίο ο επικεφαλής του Ιδρύματος Καραμαλή και του Ιδρύματος της Βουλής τότε Χατζη Βασιλείου είχε πει ανάλογα πράγματα για τη Χούντα και το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν να δείξει ότι δεν ήταν αμερικανοκίνητη η δικτατορία. Ποιο ήταν το επιχείρημα για το ότι δεν ήταν αμερικανοκίνητη? Ο Παπαδόπουλος λέει και οι άλλοι δεν γνωρίζανε αγγλικά. Πώς θα τους κάνανε κατήχηση
οι πράκτορες της CIA αφού δεν γνώριζαν. Έχουμε να αντιπαλέψουμε δηλαδή τέτοιο επίπεδο επιχειρήματα στο πιο υψηλό επίπεδο. Δεν μιλάμε για το επίπεδο των βιβλίων του Γιαννάκηνα που σας είπα προηγουμένως. Μιλάμε για τους προέδρους των ιδρυμάτων. Λες και δεν είχε ακούσει ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι όλοι οι πράκτορες που είχε στείλει επικεφαλής του κλιμακίου η CIA εδώ ήταν Ελληνοαμερικάνοι. Ο Γκάς Αβρακώτος και ο δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Οι ίδιοι βέβαια ο Κόλμπι της CIA και τα λοιπά έχει πει για τις σχέσεις με τον Παπαδόπουλο. Υπάρχουν όλα αυτά τεκμηριωμένα, αποχαρακτηρισμένα από τη CIA, αλλά ο καθένας μπορεί, δικαιούται να πει ό,τι θέλει, ακόμα και αν δηλώνει ιστορικός. Αυτό είναι που εμένα με τρομάζει, την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος διάλογος όπου να πει κάποιος τα επιχειρήματά του, να πει ο άλλος τα αντεπιχειρήματα. Λέει κάποιος κάτι ακραίο, αλλά στο οποίο δεν δέχεται καμία άλλη άποψη και παράλληλα υπάρχουν δύο μονόλογοι. Ο ένας είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, ο άλλος προσπαθεί να προσεγγίσει την πραγματικότητα, όμως αυτό που μένει στον αναγνώστη ή στον ακροατή είναι ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Μπορεί να είχε απήχηση κούντα, μπορεί και να μην είχε. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Καταρχήν γίνονται, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνωμοσία, αλλά γίνονται στοιχειωδώς οργανωμένα, με την έννοια ότι οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται και ως επιστήμονες και ως αρθρογράφοι και ως τηλεοπτική παραγωγή κτλ. Νομίζω ότι ο λόγος που υπάρχει αυτή η σύγκληση είναι ότι υπάρχει μια τελική πολιτική σκοπιμότητα. Το είπε με κάποιο τρόπο ο Πολυμέρης. Εγώ λέω ότι το σφάλμα που έγινε επί προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Κώστα Καραμαλή να κάνει μέτωπο προς τα άκρα, να πει ότι εμείς είμαστε μεσαίος χώρος και τα λοιπά. Αυτό το έχουν μετανιώσει από την περίοδο του Σαμαρά και του Μπαλτάκου, του ανοίγματος προς αυτούς τους χώρους και τα λοιπά. Και τώρα το ίδιο. Και επομένως όλα αυτά γίνονται ακριβώς για να απαλυνθεί λίγο αυτό το παρελθόν, το πολύ δυσάρεστο της δεξιάς. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω, για το πώς όλο αυτό μπορεί να πάρει και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Ένα από τα πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αναθεώρηση, την ψευτοϊστορική και κυρίως μηδιακή, είναι ένα τέλεχος του συγκροτήματος Μαρινάκη, Τέος Λαμπράκη, και είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έχει παρουσιάσει τον Παπαδόπουλο και τον Μεταξά μεταξύ των 100 σπουδαίων Ελλήνων, κάτι που έκανε το Sky μια δόση. Είναι ο ίδιος ο οποίος έγραψε το βιβλίο του Γκλίξπουργκ και κυκλοφόρησε με το Βήμα σε συνέχειες για να απολογηθεί και να δικαιολογηθεί ο Γκλίξπουργκ ότι αυτός είχε δίκιο σε όλα και ήταν και αντιστασιακός και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος, την επομένη του συλλαλητηρίου και των επεισοδίων των μεγάλων στο Σύνταγμα το 2011, έγραψε ένα άρθρο, το οποίο προβλήθηκε στη δικτυακή
έκδοση του Βήματος, σαν πρώτο θέμα. Λέει, πρέπει επιτέλους, λέει, να εφαρμοστεί το Σύνταγμα για να αντιμετωπίσουμε τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Τι εννοούσε? Να εφαρμοστεί, λέει, το άρθρο 48. Ποιο είναι αυτό το άρθρο 48? Είναι αυτό που προβλέπει ειδικές καταστάσεις λόγω εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Προφανώς δεν είχαμε κάτι παρόμοιο τότε, όμως αυτός λέει να εφαρμοστεί. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Να εμποδίσει, ποιες ελευθερίες δηλαδή ζητούσε να καταργηθούν? Την ελευθερία κίνησης των Ελλήνων πολιτών στη χώρα, την απαγόρευση, να καταργηθεί η απαγόρευση σύλληψης και φυλάκισης χωρίς δικαστικό ένταλμα, να επιτραπούν τα έκτακτα δικαστήρια, να πάυσει η προστασία του ασύλου της κατοικίας και του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, να καταργηθεί το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται σε δημόσιες συναθρήσεις, να καταργηθεί το δικαίωμα ίδρυσης σωματείων, το δικαίωμα στην ελευθερία του τύπου, η διασφάλιση του απορρίτου των επιστολών, να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να καταργηθεί η προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Αυτά δεν τα είπε ούτε ο Μιχαλολιάκος, ούτε καν ο παλιός Βορύδης. Τα είπε ένα σοβαρό συγκρότημα, ένα στέλεχος του. Δεν έγινε τίποτα, αλλά αυτά είναι εκεί που καταλήγει, είναι το πολιτικό διατάφτα της αναθεώρησης της ιστορίας που επιχειρείται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.